Και φιγούρα Lara Croft. Τι άλλο θα ανοίξω πια. Ωραίο. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, Tomb Raider, Lara Croft, Collectible Bust The Collection. Όχι και στα γαλλικά όπως λέει ο τίτλος επάνω. Είναι μια φιγούρα που αγόρασα για τον εαυτό του. Η τιμή της έχει 20 ευρώ. Συγκεκριμένα το αγόρασα από το eFantasy, να σας πω την αλήθεια. Το πήρα μαζί με το Tom Clancy's. Εκείνο μου του στείλαν δώρο τα παιδιά για να σας το κάνω giveaway. Αυτό το αγόρασα εγώ για μένα. Ήταν τόσο... Εντάξει, το έχω μπανίσει τόσο καιρό τη συγκεκριμένη φιγούρα. Έχω παίξει και τα παλιά στο PlayStation, τα Tomb Raider. Και το προτελευταίο, το τελευταίο, το καινούργιο δεν το έχω παίξει ακόμα. Θα έρθει και η ώρα του, όταν θα πέσει η τιμή του. Λοιπόν, που θα γίνει και αυτό σύντομα. Οπότε, ναι, ήθελα πάρα πολύ. Μου είχε εντυπωσιάσει. Είναι από τα καλύτερα και πιο ξεκούραστα παιχνίδια που έχω παίξει ποτέ από άποψη. Δεν ξέρω, αυτό το παιχνίδι με ρεμούσε. Το έπαιξα σε μια φάση που ήμουν κουρασμένος πάρα πολύ από τη δουλειά, από 1000 πράγματα. Και εντάξει, με ξεκούρασε για τα καλύτερα συστήματα μάχης με όπλο, χειρισμό όπλο εκεί μέσα, το τόξο, οτιδήποτε. Ήταν απλά τέλειο. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ολοκληρωμένο από την αρχή μέχρι και το τέλος. Το ήταν προσεγμένο και αν και στην αρχή δεν εντυπωσίασε, χάθηκε λίγο κάπου, μετά νομίζω ότι η αξία του φάνηκε σε βάθος χρόνου και όποτε και να το παίξεις είναι εντάξει, πραγματικά εντυπωσιακότατο. Και θέλω να παίξω και το καινούργιο, δεν έχω σπολεριστεί, δεν έχω δει τίποτα από βίντεο. Οπότε εντάξει, αυτό είναι το επίσημο της Crystal Dynamics και Square Enix, Game Forged. Imports Dragon, ναι. Είναι η original, η αυθεντική στην ουσία φιγούρα από το παιχνίδι. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλά imitation, βασικά imitation, απλά εντάξει. Είναι φιγούρες οι οποίες δεν έχουν βγει από την ίδια εταιρεία διανομής που έβγαλε και το παιχνίδι. Κατά τα άλλα μια χαρά αξιόλογης είναι. Το σελοτέιπ δεν το βλέπω να κόβεται σωστά. Η συγκεκριμένη, μάλλον, θα σας πω την αλήθεια, θα βγει και θα ξαναμπεί στο κουτί της. Βγαίνει πρώτη και τελευταία φορά, μου φαίνεται. Γιατί δεν θέλω να σκονίζεται και βαριέμαι να καθαρίζω όλες αυτές τις φιγούρες. Αυτό το game room. Το room tour που θέλω να κάνω δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Όπως το βλέπω. Αλλά εντάξει. Θα σας τα δείξω και τα υπόλοιπα. Είναι μικρή σε μέγεθος. Αν είδατε το Tom Clancy's, είναι πολύ πιο μεγάλη φιγούρα. Θα σας βάλω λίγο να δείτε το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτή είναι η Tomb Raider. Και αυτή εδώ είναι η Tom Clancy's. Για να καταλάβετε τη διαφορά στο μέγεθος, έτσι. Γιατί μπορείτε να πείτε ότι μεγάλη που είναι. Η φιγούρα είναι πολύ μικρή, 12 εκατοστά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ αυτή είναι στα 22 και παραπάνω. Νομίζω 22-27. Εντάξει. Γενικά να σας πω αλήθεια όταν το είδα. Όσο ερωτευμένος και να ήμουν με τη φιγούρα όταν την έβλεπα, γιατί είναι γαμάτη στα καταστήματα, λίγο ψηλό απογοητεύτηκα, παρεπιπτόντως μέσα βλέπετε ναυάγιο από το παιχνίδι, πιστεύω είναι αυτό εδώ μέσα, πολύ ωραίο προσεγμένο, πρέπει να είναι από το καινούργιο το παιχνίδι βασικά, δεν είναι από το προηγούμενο. Όταν την είδα λίγο, βλέπω, έλα ρε γαμώτο, 20 ευρώ τόσο μικρό, αλλά εντάξει. Εντάξει, καλά. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα. Oh boy. Είναι βαριά. Είναι πολύ βαριά. Είναι πιο βαριά από το Tom Clancy's. Και εδώ φαίνεται η ποιότητα. Βλέπετε, θυμάμαι την έδειξα σε μια φίλη μου από την Νορβηγία από το κουτί και μου λέει αυτή δεν είναι η Lara Croft, αυτή παρά είναι μαύρη. Ναι, είναι λίγο too much το χρώμα. Βλέπετε, λίγο άρπαξε. Αλλά εντάξει, το έκαψε ο ήλιος το κορίτσι. Tomb Raider. Πυλός φαίνεται να είναι αυτό κάτω. Βλέπουμε από εδώ τα χαρακτηριστικά, guarantee, εγγύηση κλπ. Έχει το τόξο της, έχει το shotgun από πίσω.
Η αγαπημένη μου αξίνα, πραγματικά, όταν είχα ανακαλύψει να σκαρφαλώνω πάνω στα βράχια, ήταν το πιο επικό πράγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο σε όλο το παιχνίδι. Και έχει και το περίστροφό της προφανώς. Εντάξει. Είναι πανέμορφη φιγούρα. Από όπου και να τη δεις, είναι πολύ όμορφη φιγούρα. Έχει και την κίνηση εδώ στα μαλλιά. Δεν είναι πλαστικό. Δεν είναι πλαστικό. Είναι αυτό το κεραμικό που φτιάχνουν τις φιγούρες. Δεν θυμάμαι πώς το λέγεται. Βασικά δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Δεν είναι όπως το Witcher που είναι νομίζω ακριλικό με τρίματα πέτρας μέσα, σκόνη στην ουσία που φτιάχνει το υλικό. Αυτό πρέπει να είναι κεραμικό κάτι. Τέλος πάντων, δεν με πειράζει το ποτέ. Είναι πάρα πολύ βαριά φιγούρα. Φαίνεται η ποιότητά της. Με το που την πιάνεις στα χέρια καταλαβαίνεις πόσο ποιοτική είναι. Και επειδή έχει από κάτω τα pads για να στέκεται. Εντάξει. Ωραίο point of view, ε. Λοιπόν. Εντάξει. Εντυπωσιακό. 20 ευρώ κάνει. 20 ευρώ έδωσα να την αγοράσω. Και θα μπει και αυτή στη συλλογή μου με φιγούρες. Εντάξει. Νομίζω ότι τα λεφτά της ταξίζει και με το παραπάνω, ε. Τι λέτε εσείς. Εντάξει. Λίγο στην αρχή όταν το είδα απ' έξω, σας είπα και πριν ανοίγοντας το ότι μου ξύνησε. Η αλήθεια είναι ότι μου ξύνησε. Αλλά τώρα που το πιάνω στα χέρια μου καταλαβαίνω, ρε παιδιά, είναι βαρύ. Δηλαδή, εντάξει, έχει ποιότητα. Άουτς. Πόνεσε αυτό. Λοιπόν, ναι, ναι, εντάξει. Δεν είναι παλιοπλαστικό. Αν είδατε το Tom Clancy το βίντεο, Tom Clancy του Sam Fisher, η φιγούρα, ήταν πλαστικιά. Αυτή εδώ δεν είναι πλαστικιά, οπότε ναι, εντάξει. Τελικά το παίρνω πίσω. Τα 20 ευρώ της είναι υπερβολικά καλά. Ας ξαναμπεί. Πάλι μέσα. Μπες παιδί μου μέσα να ξεκουραστείς. Αυτή εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε subscribe. Κάντε κανένα follow, κανένα share. Τζάμπα είναι. Πατήστε το like button. Δεν πειράζει. Ελπίζω να σας άρεσε. Ξαναλέω. Εντάξει. Καλώς ήρθες στην οικογένεια. Πραγματικά. Εντάξει. Να είστε καλά. Γεια σας παιδιά. Κώστας εδώ. Τσεκτικνάω. Τα ξαναλέμε έτσι. Bye. Πάνω να τα εκτοποιήσω.